επί της ουσίας τώρα. Άσε τώρα, συνεχίζει και... το αγώνας, κάνε εντάξει τώρα αυτά. Όχι, μα αυτή είναι ακριβώς η ουσία. Θα δείτε, κύριε Καμπορέ, και τις επόμενες ημέρες. Απλά δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση. Είναι άλλο και κανείς τι πρωτότυπο. Επιστράτευσε τους εργαζομένους στη ΔΕΗ. Μια κυβέρνηση με φοβικά σύνδρομα, σε πανικό. Και δεν καταλάβαμε γιατί επιστράτευσε τους εργαζομένους στη ΔΕΗ. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε την εισήγηση του κυρίου Μανιάτη. Πού δημιουργήθηκε πρόβλημα και για ποιον λόγο. Πριν δημιουργηθεί. Μάλιστα, ορίστε. Πριν δημιουργηθεί, σου λέει, να τους επιστρατεύσω. Πριν το δημιουργηθεί. Ναι, εντάξει, βεβαίως. Μια κυβέρνηση η οποία προχωρεί με. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με βουλευτές. Με βουλευτές οι οποίοι είναι πρόθυμοι. Η επιστράτευση είναι πολιτική απόφαση. Καμία σχέση δεν έχει με την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Καμία σχέση δεν έχει. Καμία σχέση, κύριε Καρακούνη, η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, γιατί η δικαστική απόφαση. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη, τι χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, λέω. Δεν ήταν η απόφαση, δεν ήταν μετά από απόφαση της δικαιοσύνης. Α, δεν υπήρξε απόφαση δικαιοσύνης. Η απεργιακή μας κινητοποίηση. Είναι ξέχωρα. Απόφαση δικαιοσύνης υπήρξε. Είπε κάποια συγκεκριμένα υπήρξε, πράγματα. Η οποία έλεγε το ότι αυτό πρέπει να παραδώσει, να διαθέσει. Δεν το έκανε πριν. Δεν έκανε προληπτική πολιτική κυβέρνηση, κύριε. Όχι, όχι. Μα, μα εμείς προκήρυξαμε νέα απεργιακή κινητοποίηση διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό. Ό,τι λέει η δικαστική απόφαση έκανε η κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Όχι, μα άμα έκανε αυτό δεν μπορούσε να μας, δεν μπορούσε να μας επιστρατεύσει. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σας θυμίσω, κύριε Καρακούνη, επειδή είστε και νέος ως άνθρωπος. Τρεις φορές έχουν γίνει επιστρατεύσεις στη ΔΕΗ, το 79, το 93 και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα την επιστράτευση ανέλαβε να την δικαιολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Αυτό για την κυρία Δρέτα, που δυστυχώς ήμασταν και από τον ίδιο χώρο. Με συγχωρείτε, κύριε Αδαμίδη, μου επιτρέπετε λίγο, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Δρέτα, γιατί σας άκουσα να λέτε και κάποια πράγματα για στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν. Εντάξει, ήθελα να σας πω ότι μόνο. Παρακαλώ. Είναι αλήθεια, κύριε Αδαμίδη, επειδή τώρα στην εισήγησή σας, ας πούμε, είπατε ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί έγινε η επιστράτευση. Και ενώ είναι απολύτως προφανές ότι κανένας δεν είναι υπέρ της επιστράτευσης και ενός διοικητικού μέτρου σε κάποιους εργαζόμενους που προσπαθούν σωστά ή λάθος, εν πάση περιπτώσει, να αγωνιστούν για τις απόψεις τους, θέλω να μου πείτε αν είναι σωστό ότι η τιμή της μεγαβατόρας, δηλαδή η τιμή που αγοράζει η ΔΕΗ το ρεύμα από τους παραγωγούς, από 55 ευρώ πήγε 106 ευρώ τη δεύτερη μέρα της κινητοποίησης και 130 στις ώρες αιχμής. Αυτός, ας πούμε, είναι ένας λόγος για να σκεφτεί κανείς διαφορετικά τα πράγματα για τη ΔΕΗ. Δηλαδή, είναι ένας λόγος για να σκεφτεί κάποιος ότι μια επιχείρηση που είναι στα όρια της οικονομικής, ας πούμε, επιβίωσης, βυθίζεται ακόμα περισσότερο. Για να μην πω όλες τις άλλες συνέπειες, τις οποίες πάρα πολύ τις έχουμε ακούσει για τον τουρισμό, για τις μικρές επιχειρήσεις. Για... Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, κυρία Δρέτα, μας λέτε τώρα ότι κάμετε την επιστράτευση. Δεν σας λέω τίποτα. Γιατί πλήρωνε για δύο μέρες. Εγώ σας λέω, κύριε για δύο Αδαμίδη, μέρες κερδοσκοπικά αυτούς που πολύ... θέλουν να φέρετε ως επενδυτές. Εγώ, κύριε Αδαμίδη, ξέρετε πάμε πάρα πολύ για την επιστράτευση. Άρα. Αλλά θέλω να συμφωνήσουμε, θέλω να συμφωνήσουμε και επειδή ξέρω, ότι είστε ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχετε εκφραστεί με πολύ ειλικρινή και σκληρό τρόπο εναντίον αυτών των μεθόδων των συνδικαλιστών όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Φωτόπουλος. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι ένας από τους λόγους, παρά το γεγονός ότι λυπάμαι απολύτως για την επιστράτευση, κανένας από εμάς εδώ, από όποια πολιτική παράταξη προέρχεται, δεν είναι υπέρ της επιστράτευσης. Είναι σε επιστράτευση, θέλω να μου πείτε, δεν το εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τη λειτουργία της ΔΕΗ, αυτή την περίοδο που μιλάμε ακούτε. Τώρα. Όχι, ένα χρόνο ολόκληρο. Θα μιλήσω μετά με σας. Ένα χρόνο. Λοιπόν, θα μιλήσετε να μετά. Έχουμε μια εταιρεία η οποία καταραίει και μου λέτε γιατί η επιστράτευση. Όχι, υποκρισία είναι η φορές είναι επιστρατευμένη και δεν έχει αρθεί η επιστράτευση. Ωραία, λοιπόν. Κυβερνάει για τις μεταφορές, ευχαρίστω. Να τελειώσουμε με τον κύριο Αβραμίδη για το ρεύμα. Με όλους τους μετά θα πούμε για τις μεταφορές. Κυβερνάτε με έκτακτη νομοθεσία και έκτακτα μέτρα. Όχι, γίνανε εκλογές, κύριε. Τελείωσε αυτό με τα έκτακτα μέτρα και τις νομοθεσίες. Ο ελληνικός λαός ψήφισε. Δεν έχουμε χούντα. Επιστρατεύσεις ψήφισε, όχι, τι λέτε τώρα. Ψήφισε και νομιμοποίησε μια πολιτική, κύριε Βουτσίμου. Ποια νομιμοποίησε πολιτική. Αφήστε τώρα, δεν κατεβήκατε είμαστε σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Δεν ακόμα έχουμε έκτακτα μέτρα. Επιτρέψτε δεν έχουμε έκτακτα μέτρα. Μπορεί να θέλετε να σας αρέσει να παραπάνετε τα θύματα. Λίγο πέρα αλλά δυστυχώς για σας γίνανε εκλογές
και ο ελληνικός λαός αποφάσισε να νομοποιήσει μια πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις. Αλλά δεν θα μας πείτε ότι κυβερνώνται με έκτακτα μέτρα. Με χειρότερα από έκτακτα μέτρα. Δεν βάλατε ένα δίλημα στον ελληνικό λαό, κύριε Βούτση μου. Καταψηφίστηκε το δίλημα αυτό. Δεν κατάλαβα. Όχι βέβαια. Πείτε ότι ήταν λάθος η στρατηγική σας. Πείτε ότι ήταν λάθος η στρατηγική σας. Βάλατε ένα δίλημα. Το δίλημα σας καταψηφίστηκε. Κύριε Βούτση, μπορείτε να αφήσετε λίγο τα θέματα. Να δούμε λίγο το συγκεκριμένο και θα χάσουμε και το δίκιο μας. Αυτή τη πολιτική περίοδου θα συζητήσουμε τις διαφορετικές προτάσεις. Όχι όμως ότι είμαστε εκτός. Να μην χάσουμε λίγο και το δίκιο μας για το θέμα της ΔΕΗ όμως. Τώρα τι θα κάνετε, κύριε Αδάμιδη. Γιατί υπάρχει μία απάντηση. Εγώ πρέπει να πω ότι πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκε μία επένδυση. Γιατί είπαμε, αν κάνει ΔΕΗ επενδύσεις ο Ιλαρίωνας σε ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο που η κατασκευή του κράτησε 10 χρόνια, στήχησε 280 εκατομμύρια. Παράγει 160 ΜΒ ρεύμα και θα κερδίζει η ΔΕΗ από αυτό 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα κάνει δηλαδή απόσβηση σε καμιά 25αριά χρόνια. Σε καμιά 15αριά χρόνια. Καταλαβαίνετε για ποιον λόγο δεν επενδύουν σε τέτοιου είδους επενδύσεις αυτοί οι κύριοι που θέλουν να λένε ότι θα κάνουν επενδύσεις. Γι' αυτό θέλουν να τα πάρουν έτοιμα αυτά στο κόστος. Όμως θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί δεν υπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος. Το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να γίνουν επενδυτές, κύριε Οικονομέα, βρήκαν ευκαιρία να δώσουν τιμές με 130 ευρώ τη μεγαβατόρα, κερδοσκοπώντας σε μια απεργιακή κινητοποίηση η οποία θα μπορούσε να μην έχει εντάξει στο σύστημα αρκετούς από αυτούς. Γιατί πολλά από τα μεγαβάτ που είναι από τα αεολικά πάρκα τα είχαν κλειστά, δεν δούλευαν, δεν είχαν μπει στο σύστημα, έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το κόστος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στήθηκε ένα παιχνίδι γύρω από αυτή την ιστορία σε ό,τι αφορά τα χρήματα. Το γιατί μας επιστράτευσαν δεν απαντήθηκε ακόμη. Γιατί δημιουργήσαμε προβλήματα, οι λογικές της προηγούμενης κύριε Οικονομέα. Ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα ξανακάνετε και ωραία, το απαντώ. Οι λογικές των προηγούμενων χρόνων, ότι εμείς τα σβήνουμε, δεν καταλαβαίνουμε κανέναν και η αναλγησία δεν υπήρξε, και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Αυτό το και αναγνώρισαν τον όλοι. Στο συνδικάτο. Το αναγνώρισαν όλοι αυτό. Ναι, αυτό. Ότι δεν δημιουργήσατε προβλήματα. Απορούμε γιατί μας επιστράτευσαν. Γιατί μας επιστράτευσαν, γιατί είναι μια φοβική κυβέρνηση η οποία είναι σε μια κίνηση πανικού και προσπαθούσε με κάθε τρόπο αυτές τις ημέρες να δημιουργήσει προβοκάτσιες για να δικαιώσουν την επιλογή Σαμαρά όπου μας επιστράτευσαν. Μάλιστα. Εμείς από εδώ και πέρα τώρα μπαίνουμε σε έναν αγώνα. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρω αν θα συγκεντρωθούν οι 120 βουλευτές. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών και τα παιχνίδια που και αυτά τα κόμματα παίζουν, γιατί το καθένα λέει την δική του θέση για να μαζευτούν οι 120. Αυτό που δεν μπορεί να κάνουν και δεν μπορεί να κρύβονται είναι οι βουλευτές από τις περιοχές που υπάρχει το ενεργειακό τόξο να μας πούν την άποψή τους. Μάλιστα. Έχουν εξαφανιστεί, κύριε Καμπουράκη, και εμφανίζονται πρόθυμοι 51 άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν τη μεγαλύτερη, υποτίθεται, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της χώρας σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Εντάξει, κατάλαβα. Κύριε Αδαμίδη, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Έλεπα χθες το θέμα για τη ΔΕΗ του Δελτίου. Που, σε ένα εργοστάσιο στην Κοζάνη, νομίζω στη Φλόρνα ήταν, δεν συγκράτησα. Στην Καρδιά, πού? Που ήταν κάποιοι εκεί που λέει. Οι συνδικαλιστές. Δεν ήταν συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Τοπικοί παράγοντες, που ήταν ένας κύριος εκεί με μια ντουντούκα, ο οποίος έλεγε: είμαστε ο λαός, δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους να μπουν μέσα. Πήγε στο διοικητή του εργοστασίου, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις. Τι ήταν αυτός, ποιος ήταν αυτός, τι ήταν. Στον ΑΕΣ Καρδιάς έγινε αυτό. Ναι, αυτό ποιος ήταν. Ναι. Ήταν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των όμορων δημοτικών διαμερισμάτων. Ήταν ο νέος περιφερειάρχης χθες το βράδυ εκεί. Μάλιστα, ήταν περισσότεροι από 500 άνθρωποι έξω από την πύλη. Ναι. Και τα πράγματα είναι στα όρια τους να εκτραχυνθούν. Αλλά είναι μια κοινωνία και οι εργαζόμενοι με τόσο μεγάλη σοβαρότητα και αντιμετωπίζει αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε δεν θα κάνει τη χάρη στην κυβέρνηση να μιλήσουν για τις λόγους τους οποίους έγιναν αυτές τις διαδικασίες. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω, και δεν αναφέρω μόνο στον κύριο Αδαμίδη, αναφέρομαι και στον κύριο Βούτση. Εμένα όλα αυτά μου θυμίζουν παλαιοκομματισμό, μου θυμίζουν συντήρηση και τίποτα άλλο. Και θα το πω για ακόμα μια φορά.
παντού στον κόσμο. Θα σα πω για παράδειγμα την Ευρώπη. Στη Γερμανία. Ακούστε λίγο τώρα. Μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση από το ενεργειακό γενικό. Όχι, όχι. Τι θέλετε να συζητήσουμε. Μα αυτή είναι η ουσία. Τι θέλετε να συζητήσουμε τώρα. Μα είναι δυνατόν, κύριε Καμπουράκη, να συζητήσουμε. Ακούστε λίγο, κύριε Καμπουράκη. Να ολοκληρώσω. Να ρωτήσω. Να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, κύριε Καμπουράκη. Είναι η φιλοσοφία. Ακούστε με λίγο. Στη Γερμανία παράγεται. Στην κοινωνία, κύριε Καλακούρη. Περιμένετε λίγο. Τι κάναμε στην κοινωνία και μα επιστρατεύσατε. Πείτε μα λοιπόν. Η επιστράτευση δεν έγινε από την κυβέρνηση, κύριε Καμπουράκη. Υπήρξε απόφαση δικαστική που σου λέει ότι έπρεπε να είχατε ένα προσωπικό ασφαλείας. Δεν το είχατε εμείς. Μα το και γι' αυτό μας επιστρατεύσατε. Το διαθέσαμε το προσωπικό ασφαλείας. Μα τελείωσε αυτό. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Μην μένετε τώρα στον τύπο. Έτσι τα βλέπετε, κύριε Καλακούρη. Συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση που πάει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στα θερινά τμήματα της Βουλής. Θα κρίνω δεν λειτουργεί η δημοκρατία, κύριε Καλακούρη. Να μείνουμε λίγο στην ουσία, κύριε Δαμίδη. Αφήστε να μείνουμε. Η ουσία είναι γιατί μας επιστρατεύσατε. Παντού στον κόσμο, αυτό που λέτε εσείς, πουθενά δεν ισχύει. Στη Γερμανία, σας λέω, έχει τρεις εταιρείες πάνω το 40%. Στην Ολλανδία, πέντε επιχειρήσεις το 75% της ενέργειας. Στην Ιταλία, το 43% της ενέργειας. Στη Γαλλία, το 97% της ενέργειας. Παντού στον κόσμο, στο δυτικό κόσμο, στις προοδευμένες κοινωνίες έχει γίνει. Εδώ, γιατί θέλετε, σαν τον κύριο Βούτση, να μας κρατήσετε κούβα. Γιατί. Γιατί να μην πάτε να κουβαστείτε λίγο. Δικό του Σαμαρά, πριν από τη Λαμπράτα όλοι μαζί. Που είναι δυτικό κόσμο. Κύριε Δαμίδη, παρακαλώ. Δεν πάθε τίποτα η χώρα όταν απελευθέρωσε. Το Σαμαρά για τη ΔΕΗ τον έχετε ακούσει. Ακούστε με λίγο τώρα. Το Σαμαρά για τη ΔΕΗ τον έχετε ακούσει. Πώ παράγεται ενέργεια από ιδιώτε. Η απελευθέρωση στι τηλεπικοινωνίε έχασε κάτι η Ελλάδα. Έχασε, πείτε μου. Μπορείτε να μου πείτε μια σχέση με τι έχασε. Πολλά. Να τα πείτε στι χιλιάδε τεσσερι που έχουν στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτό. Τίποτα αλλά δεν είναι καλά, παρακαλώ. Λεπτό. Στην Ελλάδα μπορείτε να μας πείτε πόση ενέργεια παράγεται από ιδιώτες. Αυτή η συντήρηση να συνεχίσουμε στα ίδια. Κύριε Καραγκούνη, μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανείς. Μια ερώτηση, κύριε Καραγκούνη. Και εσείς ως dealer της καταστροφής και της μιζέρας της χώρας μιλάτε. Δεν κύριε Καραγκούνη, επειδή είστε και νέος άνθρωπος. Οι νέοι άνθρωποι, κύριε Βούτση. Μπορείτε να μου πείτε στην Ελλάδα, κύριε Καραγκούνη, ακούστε λίγο. Είμαι 500 χιλιόμετρα μακριά σε εμάς. Ακούστε με λίγο, κάνω μια πολιτική. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, κύριε Καλακούνη, επειδή αναφέρετε μια σειρά από χώρες του δυτικού κόσμου, μπορείτε να μας πείτε πόση ενέργεια παράγεται από ιδιώτες. Μα ακούστε με κάτι, κύριε Δαμίδη. Είναι παραγωγή και αποκατοικοποίηση. Είναι αυτή η αποκατοικοποίηση και αποκοπήση. Συγγνώμη, απελευθέρωση ενέργειας. Ακούστε, κύριε Βούτση. Διότι είναι 11.000 μέχρι 16. Μένει άχρηστη. Ο πάροχος είναι απελευθέρωση ιδιώτη. Αυτή είναι απελευθέρωση. Σοβαρά μιλάμε. Μα δεν μιλάμε για πάροχο. Λέω πόσοι παράγεται, κύριε Καραγκούνη. Παράγεται από αλλού, ίσως δεν ξέρετε το θέμα. Κύριε Καραγκούνη, θέλετε να σας πω. Ελπέντισον, Μυτιλινέως, Πρωτέγκρια, Ήρω Θερμοηλεκτρική. Θέλετε να σας πω κι άλλες. Εντάξει. 5.000 μεγαβάτ. Ρωτήστε την άμα. Ακούστε όμως τι εσείς κάνετε. Μα ακούστε κάτι. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Δεν ακούστε κανείς. Μα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό, κύριε Καραγκούνη. Στην Ελλάδα παράγονται το 37% της ενέργειας από ιδιώτες. Με εγγυημένες τιμές, πληρώνονται με εγγυημένες τιμές τα μεγαβάτ, τα οποία δεν μπαίνουν στο σύστημα, διότι έχουμε 11.500 μόνο στην, για να, έτσι, επί της εφαρμογής, όταν έχουμε 16.500 με 17.000 πλέον παραγωγή, το υπόλοιπο το πληρώνονται με εγγυημένες τιμές λίγο, οι λεγόμενοι επενδυτές παραγωγή. Το καταλαβαίνουμε, μιλάμε για κερδοσκοπία. Τι λέτε από τώρα, την παραγωγή στην κατανάλωση απελευθέρωσης ενέργειας γίνεται τώρα. Και αυτά δεν θα γίνονται χωρίς αντίτιμο, θα γίνονται με αντίτιμο. Αυτό τι σας ενοχλεί, κύριε Βούτση. Μα τι λέτε, θα πέσουν 1,5 τάδμιε, έκανε 10 δις. Ακούστε με τα δίκτυα. 10 δις, κύριε Κονομέρα. Γιατί ο κύριος Βούτσης λέει, ο κύριος Βούτσης λέει, ότι τον αδμιέ, ο αδμιέ, πρέπει να μείνει δημόσιος. Θα τον επανακρατικοποιήσετε. Πλήρως. Μπράστε, πολύ ωραία. Κύριε Καρακούνη. Ακούστε λίγο, κύριε, να ακούσει η ελληνική κοινωνία. Από τον αδμιέ, κύριε Δαμίδη, ποιος εμποδίζει την Ελπέντισον που είναι ταυτόχρονα και παραγωγός στην Ελλάδα να πουλήσει ρεύμα. Ποιο εμποδίζει την Ήρω Θερμοηλεκτρική να πουλήσει ρεύμα. Είναι η πρώτη φορά που από την παραγωγή στην κατανάλωση για να αποκρατικοποιήσει. Όπως έγινε παντού στον κόσμο. Έτσι έγινε στην Ιταλία, έτσι έγινε στη Γερμανία, έτσι έγινε παντού. Τώρα θα φεύγουμε κάτι άλλο εμείς. Πουλήσαν οι Ιταλοί λοιπόν, το εθνικό του καύσιμο. Ο αδμιέ που λέτε υπάρχει με αντίτιμο, κύριε Δαμίδη. Με αντίτιμο. Μην τα λέτε αυτά τώρα.